Η αιωνιότητα είναι ποιότητα. Δεν είναι ποσότητα. Αυτό είναι το μεγάλο, πολύ απλό μυστικό. Έχεις τα πινέλα. Έχεις τα χρώματα. Ζωγράφισε τον παράδεισο. Και μπες μέσα. Ερχόμαστε από μια σκοτεινή άβυσσο. Καταλήγουμε σε μια σκοτεινή άβυσσο. Το μεταξύ φωτεινό διάστημα. Το λέμε ζωή. Το λέμε ζωή. Είπα στη Μυγδαλιά, αδερφή, μίλησε μου για το Θεό. Και η Μυγδαλιά άνθησε. Και στο πιο μικρό πετραδάκι, στο πιο ταπεινό λουλούδι και στην πιο σκοτεινή ψυχή βρίσκεται ο Λάκερος, ο Θεός. Πώς πρέπει να αγαπούμε τον Θεό? Αγαπώντας τους ανθρώπους. Πώς πρέπει να αγαπούμε τους ανθρώπους? Μοχτώντας να τους φέρουμε στο σωστό δρόμο. Ποιος είναι ο σωστός δρόμος? Ο ανήφορος. Η ευτυχία πάνω στη γης είναι κομμένη στον πόη του ανθρώπου. Δεν είναι σπάνιο πουλί να το κυνηγούμε πότε στον ουρανό, πότε στο μυαλό μας. Η ευτυχία είναι ένα κατοικίδιο πουλί στην αυλή μας. Ό,τι δεν συνέβη ποτέ είναι ότι δεν ποθήσαμε αρκετά. Δεν έχουμε παρά μια μονάχα στιγμή στη διάθεσή μας. Ας κάνουμε τη στιγμή αυτή αιωνιότητα. Άλλη αθανασία δεν υπάρχει. Αυτό θα πει άνθρωπος. Να πονάς, να δικαίσαι. Να παλεύεις. Και να μην το βάλεις κάτω. Η πέτρα, το σίδερο, το ατσάλι δεν αντέχουν. Ο άνθρωπος αντέχει. Δεν ζυγιάζω, δεν μετρώ, δεν βολεύουμε. Ακολουθώ το βαθύ μου χτυποκάρδι. Αν μπορείς, κοίταξε τον φόβο κατάματα. Και ο φόβος θα φοβηθεί και θα φύγει. Φως. Να κοιτάς με αθόλο το μάτι όλα τα σκοτάδια. Τι θα πει ευτυχία? Να ζεις όλες τις δυστυχίες. Τι θα πει ελεύθερος? Αυτός που δεν φοβάται το θάνατο.